πλήθος ερωτήσεων που θα δεχτείτε και όχι μόνο από εμάς αλλά και τηλεθεατές που έχουμε αναγγείλει έτσι την παρουσία σας σήμερα εδώ. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Νίκο, έλα. Από μια της επικαιρότητας, παιδιά. Λοιπόν, τι απαντάτε στο γεγονός ότι αυτός που προτείνατε για τη θέση από την κυβέρνηση, ο προτινόμενος από την κυβέρνηση για τον ΕΦΚΑ, είχε επιχείρηση και ο συνεργάτης του έπαιρνε δουλειές με απευθείας ανάθεση από την ΕΔΙΚΑ, στην οποία ο παρολίγων διοικητής εργαζόταν και ως σύμβουλος. Μια μπλεγμένη υπόθεση, ενός... Να διευκρινίσω μερικά πράγματα, γιατί ακούστηκαν απίστευτα πράγματα και εκτοξεύτηκε μια φοβερή λάσπη σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, ξέρω, της επαγγελματίας και φοβερός επιστήμονας. Η εταιρεία, η συγκεκριμένη, στην οποία ήταν μέτοχος ο κύριος Μαρίνος, ο κύριος Μαρίνος ήταν αυτός που προτάθηκε από την κυβέρνηση για τη θέση του διοικητή του ΕΦΚΑ και τελικά αποσύρθηκε ο άνθρωπος για λόγους ευθυξίας μετά από όλο αυτό που έγινε. Διατηρούσε λοιπόν μια επιχείρηση πριν, μεταβίβασε, πούλησε τις μετοχές του προκειμένου να γίνει διοικητής του ΕΦΚΑ, γιατί υπάρχει ασυμβίβαστο. Αυτή η επιχείρηση ουδέποτε είχε λάβει την οποιαδήποτε δουλειά από την ΕΔΙΚΑ. Ποτέ. Ο κύριος Μαρίνος ήταν σύμβουλος στην ΕΔΙΚΑ, τεχνικός σύμβουλος, είναι άνθρωπος από το, είναι απόφυτος του Μετσοβίου, είναι ειδικός στα θέματα της πληροφορικής. Ήταν σύμβουλος στην ΕΔΙΚΑ, δεν ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΙΚΑ, τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος αμοιβόταν με έναν μέσα από τα έργα ΕΣΠΑ, όπως είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, η υπάγεια μισθοδοσία του ήταν μέσα από την αυτεπιστασία των έργων ΕΣΠΑ, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό. Έπαιρνε τον μνημειώδη μισθό των 1.400 ευρώ, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Λοιπόν, η επιχείρησή του πήρε ούτε ένα ευρώ από την ΕΔΙΚΑ. Ο συνεργάτης του, ο συνεταίρος του κυρίου Μαρίνου σε εκείνη την επιχείρηση, κάποια στιγμή ως φυσικό πρόσωπο ελεύθερος επαγγελματίας, πήρε ένα πρόγραμμα από την ΕΔΙΚΑ μέσα από δημόσια πρόσκληση, από ευρωπαϊκό πρόγραμμα δηλαδή, μετά από πρόταση που κατέθεσε και κέρδισε την δουλειά αυτή. Και σε δεύτερο χρόνο ανέλαβε και μία δεύτερη δουλειά που αφορά τη συντήρηση της πλατφόρμας για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, αν δεν κάνω λάθος, για το ΚΟΤ. Μια εξειδικευμένη δουλειά, την οποία γνώριζε αυτός ο κύριος, ο συνεργάτης του, πρώην συνεταίρος του. Είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος πήρε τη δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία, πάντως, η οποία παρουσίασε κάποια έγγραφα από την ΕΔΙΚΑ, το παρουσιάζει εντελώς διαφορετικά. Μιλάει για απευθείας αναθέσεις και μάλιστα στη λογική του ότι ήταν σύμβουλος στην ΕΔΙΚΑ ο κύριος Μαρίνος και στη συνέχεια μεταβίβασε το μερίδιό του στον συνεταίρο και ουσιαστικά αυτές τις δουλειές δεν περνούσαν από διαγωνισμό. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετική η εικόνα. Και σύν της άλλης, νομίζω, κυρία Αχτσιόγλου, ότι υπήρχαν ενστάσεις και μέσα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή κατά την ψηφοφορία. Έγινε ολόκληρο θέμα με την κυρία Καρακώστα και πού και τη συμπεριφορά και τη στάση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο για τη Νέα Δημοκρατία, τα στοιχεία είναι αυτά ακριβώς που σας παρουσίασα. Δηλαδή ότι η επιχείρηση την οποία διατηρούσε ο κύριος Μαρίνος ουδέποτε έλαβε την οποιαδήποτε δουλειά από την ΕΔΙΚΑ, ότι ο συνεταίρος του ως φυσικό πρόσωπο ελεύθερος επαγγελματίας έκανε μια συνεργασία με την ΕΔΙΚΑ στη βάση όμως δημόσιας πρόσκλησης ευρωπαϊκού προγράμματος, όπως σας εξήγησα, και μια δεύτερη συνεργασία που αφορούσε ένα πολύ συγκεκριμένο εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά την πλατφόρμα του ΚΟΤ. Τίποτε άλλο από όσα εκτόξευσε η Νέα Δημοκρατία. Η αμοιβή του κυρίου Μαρίνου, η μισθοδοσία του, υπάγεια γινόταν μέσα από αυτεπιστασία, όπως γίνεται πάρα πολύ συχνά στα προγράμματα ΕΣΠΑ, ακριβώς για να μην επιβαρύνει το κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό δεν ήταν τόσο διαφανές, ώστε να δημιουργήσει αμφιβολίες και στελέχη του δικού σας κόμματος. Απολύτως διαφανή. Κατά την ψηφοφορία. Απολύτως διαφανή όλα. Είναι και στη διάβγεια. Σε ό,τι αφορά τις απευθείας αναθέσεις, υπάρχει νόμος περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζει μέχρι ποιου ποσού μπορεί να γίνονται απευθείας αναθέσεις. Μέχρι 20.000 ευρώ μπορεί να γίνονται απευθείας αναθέσεις. Μέχρι 60.000 ευρώ μπορεί να γίνονται απευθείας αναθέσεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άρα υπάρχει η απόλυτη τήρηση όλων των κανόνων της δημόσιας χρηματοδότησης και εξάλλου όλα αυτά είναι αναρτημένα στη διάβγεια. Άρα τι θορύβησε τα δικά σας στελέχη? Δεν υπήρχε κανένας... ψήφισαν με βαριά καρδιά. Δεν υπήρχε κανένας θόρυβος στα δικά μας στελέχη. Η απουσία της συγκεκριμένης βουλευτού ήταν για ένα προσωπικό λόγο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ενημερώθηκα κι εγώ. Αυτό που συνέβη στο τέλος ήταν ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας, ο κ. Μαρίνος, αποσύρθηκε από τη διαδικασία, διότι μετά από όλη αυτή την λάσπη που εκτοξεύτηκε δεν είχε και ο ίδιος καμιά διάθεση να συνεχίσει και δεν ήθελε να δημιουργήσει και άλλο πρόβλημα στην κυβέρνηση. Έχουμε κοντά μας την Υπουργό Εργασίας, νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Δεν γινόταν να μην ρωτήσουμε. Δεν γινόταν να μην ρωτήσουμε. Όχι, έπρεπε. Γινόταν, γιατί δεν με κατηγορηθούμε ότι δεν ρωτάμε κιόλα. Αλλά ούτως ή άλλως θα κατηγορηθούμε και που ρωτάμε. Γιατί ρωτάμε. Θα κατηγορηθούμε γιατί ρωτάμε. Υπάρχει το ζήτημα της ανεργίας. Πολύ μεγάλο. Πρέπει να το αντιμετωπίσετε, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Υπάρχει ο κατώτατος μισθός. Μία δέσμευση που έρχεται από μακριά, αλλά έχει με κάποιο τρόπο επανέλθει. Όμως να ξεκινήσουμε από την αδήλωτη εργασία, γιατί έρχονται αλλαγές στα πρόστιμα και επειδή θέλουμε λίγο να
Να πάρουμε και την είδηση, κυρία Υπουργέ, να μας πείτε λίγο τι αλλάζει και πού στοχεύεται. Από την αρχή που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, επικεντρώσαμε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς, διότι αυτό που συνέβη την περίοδο, κυρίως το 2010 με 2014, πέρα από μια αποδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της εργασίας, ήταν και η εκτείναξη των φαινομένων της παραβατικότητας. Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα από μια εντατική δουλειά του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι ότι η αδήλωτη εργασία έχει μειωθεί περίπου στο 12%. Στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, ήταν περίπου 19 όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Αυτό που κάνουμε τώρα, που θα φέρουμε ένα νόμο στη Βουλή, ένα νομοσχέδιο στη Βουλή μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, υπολογίζω, θα αλλάξει την αρχιτεκτονική του προστίμου. Μέχρι σήμερα η λογική του προστίμου θα έλεγα ότι ήταν βασικώς εισπρακτική λογική, δηλαδή 10.500 ευρώ το πρόστιμο για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο που βρισκόταν στην επιχείρηση. Αυτή η λογική είχε έναν αμιγώς τιμωρητικό χαρακτήρα και στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετούσε σε κάτι τον ίδιο τον εργαζόμενο. Εισπράττονταν παρεπιπτόντως αυτό το πρόστιμο. Σε μεγάλο βαθμό εισπρατώταν. Το πρόστιμο που επέβαλε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εισπρατώταν. Αυτό εισέπρατον το πρόστιμο, η επιχείρηση λειτουργούσε μετά κανονικά ή δημιουργούσε πρόβλημα στην επιχείρηση? Πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ένα πρόστιμο 10.500 ευρώ μπορεί να είχαν και πρόβλημα λειτουργία την επόμενη μέρα, έτσι. Αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα είναι μια συνολική αλλαγή της αρχιτεκτονικής και περνάμε σε μια λογική περισσότερο απόδοσης δικαιοσύνης στον εργαζόμενο. Δηλαδή το πρόστιμο θα είναι 10.500, αλλά θα μειώνεται κλιμακωτά εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει σε πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου, του εργαζόμενου τον οποίο είχε αδήλωτο. Και ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα κάνει, θα μειώνεται και το πρόστιμο, για να πω συγκεκριμένα. Ξεκινάμε από 10.500. Ναι. Εάν η επιχείρηση επιλέξει. Παραμένει το αρχικό 10.500. Το αρχικό θα είναι 10.500. Αν δεν προσλάβω τον εργαζόμενο μετά. Αν δεν προσλάβω, οφείλω να πληρώσω αυτό το ποσό. Εφόσον όμως κάνω μία σύμβαση 3 μηνών, το πρόστιμο θα γίνει 7.000. Εφόσον κάνω πρόσληψη με σύμβαση 6 μηνών, το πρόστιμο θα γίνει 5.000. Mm. Και εφόσον κάνω πρόσληψη ενός έτους, το πρόστιμο θα γίνει 3.000. Και εφόσον πάω σε μία σύμβαση άνω 18 μηνών και πάνω, αορίστου χρόνου ή πάνω από 1,5 χρόνο, τότε το πρόστιμο θα είναι μόνο 1.000 ευρώ. Και αν δεν το τηρήσω, δηλαδή κάνω 18μηνη σύμβαση, το αναπολύσω στους 16. Αναβιώνει το πρόστιμο. Αναβιώνει το πρόστιμο. Στην αρχή δηλαδή. Πάει στο 10.500. Το θέμα βέβαια εδώ είναι τώρα, κυρία Χτσιόγλου, τι δυνατότητες έχετε για να κάνετε αυτές τις έρευνες, τι κλιμάκια υπάρχουν στην αγορά για να εντοπίζουν την αδήλωτη εργασία. Γιατί μπαίνουμε και στην τουριστική περίοδο και ξέρετε ότι τώρα πάρα πολλοί κόσμος ελπίζει ότι τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα θα βρει δουλειά. Αλλά με ποιες συνθήκες επίσης? Αυτό που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, γιατί είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο παρεμβαίνουμε στους χώρους δουλειάς, είναι πέρα από μια ενίσχυση σε προσωπικό. Κάθε ελεγκτικός μηχανισμός χρειάζεται να έχει προσωπικό. Προφανώς περιορισμένο λόγω των μνημονιακών περιορισμών στους διορισμούς, αλλά αυξανόμενο σε σχέση με εκεί που το παραλάβαμε. Και το δεύτερο, μια αναβάθμιση στα πληροφοριακά του συστήματα, ώστε πλέον. Υπάρχει ένα σύστημα, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο ΣΕΠΕ, μέσω του οποίου οι επιθεωρητές κάνουν στοχευμένους ελέγχους. Τους δείχνουν δηλαδή ποιες επιχειρήσεις είναι περισσότερο πιθανόν να παραβιάσουν τους κανόνες και κάνουν εκεί τον έλεγχο. Αυτό που σχεδιάζουμε για το καλοκαίρι και έχει μια αξία είναι μια επανάληψη ενός σχεδίου που κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι, όπου βγαίνουν 4 ελεγκτικά σώματα μαζί. Είναι το ΣΕΠΕ, το ΣΔΟΕ, η οικονομική αστυνομία και τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ. 4 σώματα μαζί λειτουργούν στους χώρους δουλειάς. Πέρυσι το κάναμε για την Αττική, φέτος θα το κάνουμε στην Κρήτη. Αυτό. Χωρίς να πέφτει σύρμα πριν κατεβαίνουν τα κλιμάκια. Γιατί το ξέρουμε αυτό. Γιατί ήταν μια συζήτηση που θα πλησιάζουν στην Κρήτη, θα έχει πέσει άγχος για πρώτο σύρμα. Αυτό συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό γιατί υπήρχε. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν θέλω να γενικεύω, αλλά υπήρχε σε κάποιες περιπτώσεις και φαινόμενα διαφθοράς εντός του σώματος, τα οποία εκτιμότητα έχουμε ήδη καθάρει. Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω τη λογική, ότι δεν θέλουμε να πάρουμε χρήματα, αλλά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Να βρεθούν θέσεις εργασίας. Από την άλλη, ως εργαζόμενος, πρέπει να σας πω ότι έχω έναν φόβο. Ότι ο Μερτζάνης, ο οποίος θα είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, της επιχείρησης, στην οποία εγώ θα δουλεύω αδήλωτος, και θα γνωρίζει ότι τον έχω καταγγείλει. Θα πει έτσι είσαι. Ωραία λοιπόν, θα σε κρατήσω εδώ 18 μήνες, θα πληρώσω 1.000 ευρώ πρόστιμο και θα περάσεις πολύ ωραία τους επόμενους 18 μήνες. Πρώτα απ' όλα οι καταγγελίες είναι ανώνυμες.
καταγγελίες συνανόμενες. Αλλά δεν το υποψιάζεται ότι μπορεί εγώ εργαζόμενο να το καταγγείλει. Δεν μπορεί να το υποψιαστεί, γιατί μπορεί να τον έχει καταγγείλει ο ανταγωνιστής του από απέναντι. Μπορεί να τον έχει καταγγείλει ένας πελάτης ο οποίος θα ήθελε να πάει καλύτερα τα διπλανά. Υπάρχει όμως αυτός ο κίνδυνος, δεν υπάρχει. Όχι, να με κρατήσει για να με τιμωρήσει, υπάρχει, να περάσω άσχημα. Πρώτον, δηλαδή, λοιπόν, υπάρχει ανώνυμη καταγγελία. Δεύτερον, εκτιμώ ότι η αλλαγή αυτή που κάνουμε στην αρχιτεκτονική του συστήματος περισσότερο δείχνει μια συμμαχία με τον εργαζόμενο, ο οποίος μέχρι χτες ίσως να μην είχε και ιδιαίτερο προσωπικό λόγο να καταγγείλει την αδήλωτη εργασία. Δηλαδή, εφόσον τον πλήρωνε μαύρα, μπορεί να μην είχε και ιδιαίτερο λόγο να καταγγείλει την αδήλωτη εργασία. Τώρα του δημιουργούμε και ένα κίνητρο του εργαζόμενου να καταγγείλει. Δηλαδή, η καταγγελία είναι πάντα ανώνυμη, να μην δημιουργείται κανένας κίνδυνος ή κανένας φόβος σε αυτό. Η λογική του προστίμου εκτιμώ ότι θα βοηθήσει και τον εργοδότη, ο οποίος για μία φορά μπορεί να υπέπεσε σε ένα λάθος, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία εξάντληση της αυστηρότητας όλες τις περιπτώσεις. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται όμως. Και δεν θα υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Αυτό για να αρχίσει και καθαρίζει η αγορά. Πώς θα αντιμετωπίσετε το άλλο φαινόμενο, που είναι πια πάρα πολύ συχνό, ότι δηλώνουν έναν άνθρωπο ότι δουλεύει 2 μέρες την εβδομάδα, για παράδειγμα, αυτό και μπορεί λέτε να δουλεύει πολύ περισσότερες, ή για μισό ωράριο, ή δουλεύει το διπλάσιο. Αυτό και που λέτε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι η λεγόμενη υποδηλωμένη εργασία. Ναι. Δηλαδή, ναι, δουλεύω για 8 ώρες, δηλώνω με 4 ώρες κτλ. Και συμβαίνει κατά κόρον στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι καινούργια πρακτική αυτή. Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει κατά κόρον στις τράπεζες. Έχουν μπει τα μεγαλύτερα πρόστιμα των τελευταίων ετών έχουν μπει στις τράπεζες. Και αυτό δείχνει ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όταν έχει την πολιτική κατεύθυνση, δεν φοβάται να επιβάλλει τα πρόστιμα σε όλους τους εργοδότες χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ασυλίες. Αλλά να ξέρετε ότι χάρη και σε ένα νόμο που περάσαμε το Σεπτέμβρη του 2017, που έβαλε κανόνες σε σχέση με τα ωράρια, η κατάσταση αρχίζει σιγά σιγά και βελτιώνεται. Θέλει λίγο χρόνο, αλλά έχει μπει το θεσμικό πλαίσιο, έχει μπει το νομοθετικό δηλαδή, που καλύπτει τρύπες και κενά που υπήρχαν στη δήλωση των υπεροριών. Αλλάζουμε το τεχνολογικό πλαίσιο, το ψηφιακό δηλαδή, για να δηλώνονται εύκολα οι υπερορίες και να ελέγχονται πια ηλεκτρονικά. Ενισχύουμε και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Τουλάχιστον τα μηνύματα από τους εργαζόμενους στις τράπεζες είναι ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει και τα ωράρια να τηρούνται. Επειδή μιλάμε για τη σύνδεση εργασίας και μισθού, και μισθή στην Ελλάδα είναι πια πάρα πολύ χαμηλή μετά από αυτή την 8ετή περιπέτεια. Έχετε δεσμευτεί ότι θα γίνουν προσπάθειες και ο κατώτατος μισθός να αλλάξει μετά από τον Αύγουστο και την έξοδο από τα μνημόνια. Ο δικός σας στόχος, όταν λέτε να ανέβει ο κατώτατος μισθός, είναι τα 7,51 που έλεγε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ή είναι πια κομμάτι-κομμάτι, συν 50 ευρώ, συν 60 ευρώ. Κοιτάξτε, αυτό που από την αρχή είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ και το επαναλαμβάνει η κυβέρνηση, είναι ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος της κρίσης στην Ελλάδα, που έγινε κυρίως μέσα από την εσωτερική υποτίμηση, από τη συμπίεση δηλαδή του εργατικού κόστους, όπως ονομάζεται, και όμως και εργατικών δικαιωμάτων συνολικά, ήταν μια λογική η οποία ήταν κοινωνικά επιζήμια προφανέστατα, αλλά και οικονομικά αναποτελεσματική. Δηλαδή, η συμπίεση του εργατικού κόστους ήταν τεράστια, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας λόγω αυτού ήταν πραγματικά ελάχιστη. Δεν απέδωσε δηλαδή ως λογική, κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το αμφισβητούσε εξ αρχής. Είναι μια λογική που την ασπάζονται σε μεγάλο βαθμό και οι Ευρωπαίοι. Απέδωσε τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μείωσαν τους εργαζόμενους και είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται. Γιατί εμείς το ζήσαμε στην ελεύθερη αγορά. Το 2008 ξεκίνησε, το θυμάσαι, να σκαλάτω. Αυτό οδήγησε όμως ταυτόχρονα σε μια συμπίεση της εσωτερικής ζήτησης. Mm-hmm. Και τελικά μειώθηκε συνολικά η δυνατότητα η αγοραστική των εργαζομένων. Στο... Και δεν απέδωσε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας όπως επιχειρηματολογούσαν. Και αυτό και έγινε και κριτική από τους ίδιους τους ξένους στα πρώτα δύο προγράμματα, στα δύο πρώτα μνημόνια, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δουνουτού ασκεί κριτική, αυτοκριτική στο τέλος του προγράμματος. Άρα εμείς θα ζητήσουμε μετά τον Αύγουστο, 7,51 κατώτατο. Λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να οργανώσουμε σιγά σιγά είναι, όπως είπα, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για τους εργαζόμενους. Η μεθοδολογία είναι προφανώς μια τεχνική δουλειά, προκειμένου να δούμε τις δυνατότητες της αγοράς αυτή τη στιγμή, κοινωνικός διάλογος όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, και εν συνεχεία μια δρομολόγηση της νομοθετικής, γιατί με αυτόν τον τρόπο πλέον προβλέπεται ο νόμος ότι θα γίνει, δεν είναι πλέον μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά μέσα από Υπουργική Απόφαση
μια αύξηση του κατώτατου μισθού μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Σταδιακά στα 751 ή... Δεν θα περάσω σε νούμερα, διότι αυτά τα πράγματα ακόμη δεν έχουν εξελιχθεί πλήρως, ούτε έχει γίνει η τεχνική δουλειά, έχει ολοκληρωθεί, ούτε ο κοινωνικός διάλογος έχει ολοκληρωθεί, αλλά η πρόθεση και η στόχευση είναι αυτή. Α, για τα 751 είναι η στόχευση. Αλλά... Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι η στόχευση είναι να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Μάλιστα. Έχουμε τα παραδείγματα της Πορτογαλίας, η οποία πηγαίνει μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα σε διαδοχικές αυξήσεις κάθε χρονιά κατά περίπου 5% ελεγχόμενα με μια επιτροπή η οποία ελέγχει κατά πόσο αυτό έχει επιπτώσει στην απασχόληση. Δεν επιδρά αρνητικά στην απασχόληση, το ξαναλέω, γιατί αυτό είναι ένα βασικό επιχείρημα του Βουνουτού, ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δημιουργεί πρόβλημα στην εργασία και αυξάνει την ανεργία. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό σε καμία περίπτωση. Με έναν παρόμοιο τρόπο νομίζω θα προχωρήσουμε. Θα συμπαρασύρει και τους άλλους ο κατώτατος. Δηλαδή, αν ανέβει ο κατώτατος, θα ανέβουν όλα τα κλιμάκια. Εκ των πραγμάτων, με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων από τον Αύγουστο του 2018, την οποία έχουμε νομοθετήσει και θα επανέλθει σε ισχύ, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αυτό ακριβώς κάνουν. Δίνουν τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να διαπραγματεύεται καλύτερους μισθούς. Άρα, εφόσον έχεις μία αύξηση του κατώτατου μισθού, σε κάθε περίπτωση η συλλογική σύμβαση δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτόν και με τη δυναμική που αναπτύσσουν οι συλλογικές συμβάσεις μπορεί να βελτιωθεί συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα για τους εργαζόμενους. Τώρα κύριε Αξιόγλου, πάρτε μια ανάσα, γιατί σας έχουμε εδώ και σας απευθύνουμε τη μια ερώτηση πίσω από την άλλη. Να ρωτήσουμε με αυτές τις νέες μειώσεις που συζητιούνται ότι έχουν αποφασιστεί με τη συμφωνία που θα έρθουν από 1η-1η του 19 στις συντάξεις. Τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί φαντάζομαι ότι θεωρείτε κι εσείς ότι και νέες μειώσεις ο Έλληνας συνταξιούχος δεν μπορεί να τις αντέξει πια. Και ειδικά όταν πια συζητάμε για μια εποχή που θα έχουμε βγει από τα μνημόνια, αν είστε ακόμη κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό θα πέσει πάρα πολύ βαρύ στους πλάτες σας και στους ώμους σας. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη στη δεύτερη αξιολόγηση και είναι γνωστό πια ήταν ότι είχε διαμορφωθεί ένας συγκεκριμένος συσχετισμός ανάμεσα στην ελληνική πλευρά, τους Ευρωπαίους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πολύ συνοπτικά, οι Ευρωπαίοι εταίροι έλεγαν ότι αναγνωρίζω ότι μπορείτε να πιάσετε τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων για το 19 και το 20, όμως θέλω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι στο πρόγραμμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τις γνωστές προβλέψεις του, που πολύ συχνά είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας και αυτό έχει επιβεβαιωθεί όλα τα χρόνια της κρίσης, έλεγε ότι με βάση τις δικές του προβλέψεις δεν μπορεί να επιτευχθεί το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα για το 19 και το 20 και θέλει μέτρα που αφορούν τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης το 19 και το ζήτημα των φορολογικών εσόδων το 2020. Και μέσα από αυτό το συσχετισμό δύναμης ελήφθη το μέτρο που λήφθηκε σε αλλά σχέση με συμφωνία. Την μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης για το 19. Προσοχή όμως, θυμάστε ότι η ελληνική πλευρά κατάφερε επίσης να νομοθετήσει ίσου ύψους θετικά μέτρα για τις αντίστοιχες περιόδους. Τα οποία αυτό δεν τα δέχεται, δεν πρέπει βέβαια, να το του, ούτε αυτά τα προφανώς δέχεται. Και τα δέχεται, δεν είναι έτσι. Είναι συμφωνία, είναι συμφωνημένα, είναι συνυπογεγραμμένα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα μέτρα αυτά έχουν νομοθετηθεί με τον ίδιο τρόπο που έχουν νομοθετηθεί και τα άλλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί κανείς θεωρεί ότι το μεν νομοθετηθέν ισχύει ενώ το άλλο δεν ισχύει. Απλώς το επιχείρημα το οποίο έχει διαβάσει, κύριε Υπουργέ, είναι ότι δεν είναι ίσα βάρκα ίσα νερά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κερδίζει, αλλά κάποιος άλλος να χάνει. Το 1% καλά είναι 1% και κακά. Το 1% ως τέτοιο δεν μπορεί να είναι πιο βαρύ από το 1% στο δημοσιονομικό. Προφανώς δεν σημαίνει ότι κάθε ευρώ που μπαίνει στην τσέπη του ενός θα έρθει από μια άλλη πλευρά. Σημαίνει μια αναδιανομή στον κοινωνικό φάκελο. Υπάρχει άρα προσοχή να όμως ξενομοθετήσουμε, όπως το λέμε, χοντρά. Προσοχή όμως να πω το τελευταίο πράγμα που ήθελα. Όλα αυτά όπως σας τα είπα έτσι και γι' αυτό ακριβώς τα εξήγησα έτσι, είχαν ως βασική προϋπόθεση ότι υπάρχει αυτή η παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως ξέρετε, ακόμη δεν έχει λάβει την τελική απόφαση περί της συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Πρόκειται πια για μια συμμετοχή η οποία αφορά ελάχιστους μήνες μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Δεν φαίνεται ότι και οι Ευρωπαίοι πια είναι ιδιαίτερα επίμονοι, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη τέτοια, εγώ θα έλεγα ούτε καν ιδιαίτερα θετική στο να είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα. Επομένως, όλα αυτά μένουν να δούμε πώς θα καταλήξουν μετά τον Αύγουστο του 2020. Άρα, εσείς για να καταλάβουμε, εσείς περιμένετε να δείτε αν θα παραμείνει το Δουνουτού ή αν θα αποχωρήσει. Η παράμετρος της παραμονής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως σας το εξήγησα, ήταν κομβική για το αν θα ισχύσουν τα μέτρα του 19 και του 20, που κατά τα άλλα και οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν αχρίαστα. Και τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι είναι αχρίαστα. Δηλαδή, η επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων έχει ήδη υλοποιηθεί
Φανταστείτε για το 2017, πόσο μάλλον για το 2018 και 2019, έτσι που είχαμε το 2017 και μικρότερο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με τους προσδοκόμενους για τα επόμενα πάμε χρόνια. Πάμε τώρα στα ροπεκά και στα επιδόματα τα οποία δόθηκαν. Υπάρχει πάντοτε αυτό το παράπονο, να το πω εγώ με ήπια φρασιολογία, από τους πολίτεκνους. Όχι μόνο τους πολίτεκνους. Λένε... Όχι μόνο τους πολίτεκνους και τους τρίτεκνους. Κάποιες κατηγορίες τρίτεκνους. Οι οποίοι λένε ότι μπορεί 9 στους 10 να πήραν περισσότερα χρήματα, αλλά εμείς έχουμε περισσότερα παιδιά. Και είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα της υπογεννητικότητας, που οι νέοι δεν κάνουν παιδιά. Όταν κάποιος έχει 3, 4, 5 παιδιά, πρέπει να νιώσει και ένα χάδι από την πολιτεία, δεν πρέπει, κυρία Υπουργέ? Νομίζω ότι η καταβολή των επιδεμάτων που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Μαρτίου, mm-hmm. η πρώτη δόση δηλαδή από, του... τον ΟΠΕΚΑ, ναι. από τον ΟΠΕΚΑ πια, που είναι ο νέος οργανισμός mm-hmm. που για τα επιδόματα, δόθηκε το, για το πρώτο δίμηνο. Είναι η επιβεβαίωση αυτού που έλεγε η κυβέρνηση, ότι τα οικογενειακά επιδόματα είναι ενισχυμένα για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, ότι μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί υπήρχε και μια αμφισβήτηση αν θα προλάβουμε να τα καταβάλουμε κτλ. Έχει καταβληθεί η πρώτη δόση του διμήνου στο 100%. Ενώ στο, τα προηγούμενα χρόνια δεν καταβάλλονταν εξ ολοκλήρου οι δόσεις. Γινόταν στο τέλος μια εκαθάριση, ας πούμε. Τα στοιχεία. Και ξαναλέω, είναι στοιχεία, δεν είναι εκτιμήσεις ή πολιτικές προθέσεις. Δείχνουν ότι το μέσο οικογενειακό επίδομα είναι προσαυξημένο κατά περίπου 43% σε σχέση με αυτό που καταβαλόταν τα προηγούμενα χρόνια και ότι το 92% περίπου των δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος βλέπει προσάυξηση του οικογενειακού επιδόματος έως και 100%. Ενισχύονται ιδιαίτερα οι οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, οι οποίες κατά τη γνώμη μου ήταν ιδιαιτέρως αδικημένες με βάση το προηγούμενο σύστημα, και νομίζω πως είναι ένα σύστημα που τελικά, χωρίς να αγνοεί τον παράγοντα της υπογεννητικότητας, στηρίζει πολύ ενεργά και τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά. Μάλιστα, παρόλα αυτά, εμείς είχαμε ακούσει ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες προβλέψεις και για τους πολυτεκνούς τρίτεκνούς σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, εγώ να καλύψουν κάποιες άλλες αναγκαίες. Γίνεται μια αρκετά μεγάλη δουλειά προκειμένου να ενισχυθούν οι τρίτεκνοι και οι πολυτεκνοί στο πεδίο των υπηρεσιών. Διότι τελικά ένα κοινωνικό κράτος πρέπει πρωτίστως να φροντίζει και αυτά τα ζητήματα. Όχι μόνο μια επιδοματική πολιτική, αλλά και ένα δίχτυ τέτοιο υπηρεσιών που θα διαμορφώνει ένα καλύτερο επίπεδο καθημερινότητας. Με αφορμή το ερώτημα του Αναστάσου, και επειδή είναι επίκαιρο εδώ τώρα. Μια ερώτηση να σας κάνουμε ζητά για τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Από τη μία τα βάζουν οι εργοδότες και από την άλλη τα παίρνουν. Εδώ τι έχουμε θα γίνει? Έχουμε παρατηρήσει πράγματι κάποια φαινόμενα στα οποία έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες στο ΣΕΠΕ, που ενώ καταβάλλονται τα δώρα, ακριβώς γιατί πλέον το ΣΕΠΕ είναι και αρκετά ενεργητικό και φοβούνται να μην τα καταβάλουν, εν συνεχεία πηγαίνουν με τον εργαζόμενο στα ATM και τα παίρνουν πίσω. Ωστόσο, το τελευταίο καιρό, ιδίως τα Χριστούγεννα, καταφέραμε να εξαρθρώσουμε, να το πω έτσι, πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις με τη συνεργασία των εργαζομένων. Αυτό καταλήγει σε αυστηρότατα πρόστιμα για τους εργοδότες. Να σημειώσω ότι είναι ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του δώρου. Και αυτό πλέον ενεργοποιείται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επομένως, οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Υπουργείο είναι σύμμαχός τους και έχει αποτέλεσμα η καταγγελία σε αυτές τις περιπτώσεις. Να μην τώρα το φοβηθούν. Επειδή να μην υπάρχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και κάθε φορά που έρχονται γιορτές θυμούνται ότι κάποτε έπαιρναν 14 μισθούς. Είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, να μπει και αυτό το αίτημα στο τραπέζι κάποια στιγμή μετά τον Αύγουστο και σιγά σιγά να επιστρέψουν και τα δώρα. Πες πάλι τη λέξη, κλειδί που λες συνέχεια. Τι λέω? Να ξενομοθετήσουν. Αλλά και τώρα, αν μας ακούνε, θα πούνε μιλάτε εσείς στο δημόσιο. Ναι. Τα χρήματα αγορά, θα πέσουν κατευθείαν στην ιδιωτική αγορά. Θα πέσουν κατευθείαν στην αγορά. Ισχύει αυτό, ζούγλα, αλλά υπάρχει αυτό ο κοινωνικό αυτοματισμό. Ακριβώ. Υπάρχει ζούγκλα και θα μπει σε αυτή τη λογική ο κόσμο τώρα. Εγώ θα αναρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, δεν απήντησε. Τι θα ρωτήσει κάτι άλλο? Δεν περνάει το ερώτημα. Η πρόθεσή μα είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματο για του εργαζόμενου. Αυτό είναι προφανέ. Σα εξήγησα και την συνολική λογική, την οποία υποστηρίζαμε ούτως ή άλλως σε σχέση με το πώς θέλουμε και το αναπτυξιακό μας μοντέλο, το οποίο είναι και ένα ζήτημα που επεξεργαζόμαστε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Θα καταθέσουμε στα τέλη Απριλίου και όλο το σχέδιο το αναπτυξιακό και στους θεσμούς, θα το παρουσιάσουμε και στην ελληνική κοινωνία για μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Εκεί μέσα περιγράφεται με σαφήνεια το πώς προσεγγίζουμε εμείς την επόμενη μέρα για την Ελλάδα, στην οποία θα βασίζεται πάνω σε αυτό που λέτε. Περιγράφει και αυτό που για τα δώρα δεν κατάλαβα. Ναι, περιγράφεται και αυτό που κατάλαβα.
η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων συνεπάγεται προφανώς ενίσχυση του μισθού, ενίσχυση των μισθών και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι την προτεραιότητα, Κώστα, στα δωρεάν. Δεν βγάζουμε είδηση και εμείς το ακυρώνουμε. Θα μου επιτρέψετε να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε σχέση με αυτά και στο τέλος της μέρας είναι πιο σημαντικό ο κόσμος να το υλοποιήσει και να το δει παρά να πραξαγγέλνει πολλά πράγματα. Κάνει, αλλά να μην θυμηθούμε να ρωτήσουμε για το αναπτυξιακό σχέδιο. Ερώτημα. Σύνταξη ΟΓΑ από 26 Πέμπτου του 16 την περιμένουν. Πέρασα από τα 40, λέει, το εξάμεινο, ο χρόνος, ένα μήνα στα δύο χρόνια. Το δημόσιο όλα περάσει. Προφανώς είναι σύνταξη κυρίας και την περιμένουν δύο χρόνια τώρα. Καταλαβαίνω τι λέει. Αυτό είναι ένα συνολικό πρόβλημα που αφορά τις εκκρεμίες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Παραλάβαμε ένα τεράστιο όγκο. Καταλαβαίνω ότι ο φίλος μπορεί να μην τον ενδιαφέρει τι παραλάβαμε, αλλά έχει ένα νόημα για να δείτε τι δουλειά προσπαθούμε να κάνουμε. Έναν όγκο 400.000 εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης όταν ξεκινήσαμε. Αυτή τη στιγμή οι εκκρεμότητες για τις κύριες συντάξεις είναι περίπου 85.000. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μήνα προστίθενται νέες. Έτσι δεν είναι ότι παραλάβαμε, προσπαθούμε να καθαρίσουμε. Δουλεύουμε με εντατικούς ρυθμούς. Έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός στην απονομή των συντάξεων. Νομίζω ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2018, ίσως και λίγο αργότερα, θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε όλο το στόκ και όλοι οι άνθρωποι που είναι στην αναμονή να τις πάρουν τις συντάξεις τους. Και εν συνεχεία, χάρη στο νέο ψηφιακό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ, να μπορούν να δίνονται συντάξεις μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης. Σε μια τέτοια διαδικασία μπορεί να μπουν και τα ΕΦΑΠΑΞ που είναι σε τεράστια αναμονή. Τα ΕΦΑΠΑΞ που είναι σε εκκρεμότητα, να πω βέβαια ότι έχουν ξεκολλήσει από το 2015 και μετά. Δηλαδή τότε ήταν για 1,5 χρόνο κολλημένα τα ΕΦΑΠΑΞ. Έχουν ξεκολλήσει, είναι και αυτά στο πρόγραμμα της εκαθάρισης των ληξιπροθέσμων. Ναι. Είναι και αυτά μέσα σε αυτό τη στόχευση του Αυγούστου του 2018 που σας είπα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας το οποίο ανακοινώσατε την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 5.000 και κάτι, 5.066 θέσεις για αντιπυρική προστασία. Ο κόσμος πιστεύει ότι πρόκειται για δασοπυροσβέστες. Είναι αυτό, είναι μόνο αυτό? Δηλαδή, ζητάτε ανθρώπους που θα μπουν στη φωτιά να τις σβήσουν? Να το διευκρινίσω αυτό, γιατί είδα και στη δικιά μου σελίδα ότι σχολίαζαν οι άνθρωποι, νόμιζαν ότι είναι για δασοπυρόσβεση. Δεν είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα εργασίας για πάνω από 5.000 ωφελούμενους, όπου οι άνθρωποι θα εργαστούν σε διάφορες εργασίες που αφορούν την προετοιμασία των δασών, το να τα φροντίσουν δηλαδή τα δάση, προκειμένου να προστατευτούν από ενδεχόμενες πυρκαγιές. Δεν μιλάμε για δασοπυρόσβεση. Οι αντιπυρικές ζώνες και όλα αυτά τα οποία πολλές φορές συζητάμε. Για δραστηριότητες καθαρισμού στο δάσος και τα λοιπά, αλλά όχι προφανώς για δασοπυρόσβεση. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαθιστούσαμε το προσωπικό αυτό με άνεργους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Άρα αυτό είναι πιο πολύ για την πρόληψη. Είναι ακριβώς. Είναι εντελώς προληπτική η δραστηριότητα αυτή. Το θετικό είναι, πέρα από το ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βρουν δουλειά για 8 μήνες, θα έχουν και μια σχετική εκπαίδευση η οποία θα αναγνωριστεί από το ΑΣΕΠ. Παίρνουν και μόρια δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Για να μπορέσουν μετά στους σχετικούς διαγωνισμούς να μπορέσουν να πάρουν μια θέση. Όταν και αν θα βγαίνουν διαγωνισμοί όμως, έτσι, εγώ θα το βάλω αυτό. Όταν και αν θα βγαίνουν διαγωνισμοί. Και θα είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ όπως σας κατηγορεί αντιπολίτευση. Ναι, και αυτό. Νομίζω ότι είναι προσβλητικό και για το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας να λέει κανείς ότι οι προσλήψεις είναι ΣΥΡΙΖΑΙΚΕΣ, ας πούμε. Είναι απολύτως διαφανές σύστημα. Οι προσλήψεις, εκτιμώ ότι στο δημόσιο πρέπει να σιγά σιγά να αρχίσουν να ξεμπλοκάρουν. Ούτως ή άλλως, βγαίνοντας από το πρόγραμμα, σταματάει και αυτή η υποχρέωση με τις προσλήψεις και αποχωρήσεις με την οποία είμαστε δεσμευμένοι. Να σας ρωτήσουμε κάτι, μια που λέτε και φτάνουμε έτσι, και δεν ξέρω τώρα, σιγά σιγά θα πρέπει και να ολοκληρώνουμε. Για το αναπτυξιακό σχέδιο, αυτό που ουσιαστικά δουλεύετε και σχεδιάζετε αυτή τη στιγμή και θα παρουσιαστεί κάποια μέσα στο μήνα, νομίζω, έχει πει ο κύριος Τσακαλός, θα το παρουσιάσει και στους θεσμούς. Και όλα αυτά συνδέονται με το τι έξοδα θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα από τα μνημόνια. Αν θα είναι καθαρή, ουσιαστική, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, αν θα υπάρξει τελικά πιστοληπτική γραμμή και αν δεν υπάρξει, μήπως τελικά όλα αυτά που θα πρέπει να γίνουν μας επιβαρύνουν περισσότερο. Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, και δεν είναι μόνο θέση της κυβέρνησης, είναι και η θέση των Ευρωπαίων εταίρων, είναι ότι η έξοδος θα είναι σε μεγάλο βαθμό καθαρή. Δηλαδή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα διαμορφώσει και ένα ταμιακό απόθεμα, το οποίο θα μας επιτρέψει την αυτόνομη παρουσία στις αγορές μετά τον Αύγουστο του 2018, να δανειζόμαστε δηλαδή από τις αγορές όπως οι υπόλοιπες χρεωμένες χώρες, προκειμένου να μπορούμε να αποπληρώνουμε το χρέος μας. Δεν θα μπούμε δηλαδή σε άλλου τύπου συζητήσεις με επιστολιπτικές γραμμές.
γραμμές ή πρόσθετα κοντισιονάλιτες, όπως λέγονται, πρόσθετες αιρεσιμότητες κτλ. Αυτό είναι το βασικό σενάριο. Δεν είναι, ξαναλέω, μόνο η δικιά μας άποψη, είναι και η άποψη που όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί υποστηρίζουν. Αυτή είναι η καθαρή έξοδος, αλλά πρέπει να γίνουμε και μια κανονική χώρα. Και επειδή έχετε ιδιαίτερες σχέσεις με τη Θεσσαλονίκη και με το Βορρά και με τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, τελευταία εβδομάδα πέρασαν οι κάτοικοι μιας πολύ μεγάλης πόλης της χώρας μας χωρίς νερό. Αυτά τώρα μπορούν να προχωρούν έτσι. Και έχει να κάνει και με την εργασία. Γιατί έστειλαν μηνύματα εδώ, εστιατόρες, ξενοδόχοι. Λέει εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα με τις δουλειές μας. Μας λέγανε ότι δεν μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι. Γνωρίζω όμως ότι μετά από εντατικές προσπάθειες το πρόβλημα έχει πλέον επιληθεί. Θεωρώ ότι πληρώνουμε και πολλά αμαρτήματα του παρελθόντος σε σχέση με το πώς ήταν η διαχείριση στην ΕΙΑΘ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το πρόβλημα να επιληθεί. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες όμως κάπου. Απολύτως. Αλλά εκτιμώ ότι πλέον έχει δρομολογηθεί και σε ό,τι αφορά τον ΟΑΣΤ και σε ό,τι αφορά την ΕΙΑΘ, σε ό,τι αφορά δηλαδή μια σειρά από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι ενέργειες εκείνες οι οποίες αποδίδουν και τις ευθύνες που πρέπει. Σιγά-σιγά δηλαδή θα διαλευκανθούν αυτά τα φαινόμενα. Κατανοώ βέβαια τις αντιδράσεις οι οποίες προκύπτουν από την καθημερινότητα των ανθρώπων, οι οποίες δεν τους ενδιαφέρει και πολύ μια δέσμευση περί κάθαρσης, τους ενδιαφέρει στην καθημερινότητα τους αν λύνεται το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Και μια συγγνώμη από τους τηλεθεατές που δεν προλάβαμε όλα τα ερωτήματα να τα υποβάλουμε.